Μαζί με τις πολυσυζητημένες τροπολογίες απορρίφθηκε από τη Βουλή και αυτή που αφορούσε στο Δέρας, η οποία είχε κατευθεί από τους βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας Αλέξανδρο Κοντό και τον εξάρτητο Μάντα Τσετίν και είχε ως αντικείμενο την αδειοδότηση της εγκατάστασης των βιοτεχνιών σε περιοχές όπως αυτή στο πρώην Δέρας, ώστε να παρακαμφθούν τα εμπόδια που υπάρχουν εξαιτίας των διατάξεων του νόμου Μπυρμπύλη για τη γη υψηλής παραγωγικότητας και άλλα κολύματα. Ωστόσο, όπω τονίζει ο μελετήτη του έργου, η εξέλιξη αυτή είναι θετική, καθώ τυχόν έγκρισή τη στην πραγματικότητα θα μπλόκαρε την όλη διαδικασία. Ευτυχώ δεν πέρασε. Γιατί θα ήταν ακόμη μια δυσκολία στην όλη διαδικασία διοδότησης. Γιατί πολύ απλά αυτή η τροπολογία, έτσι όπω κατασκευάστηκε, προποθέτει να υπάρχει γουπουσού, δηλαδή γενικό πολεοδομικό τη ρημένα των αναλογιών σήμερα για να γίνει ένα εγώ που σου θέλει τουλάχιστον τρία χρόνια και αρκετά χρήματα, τα οποία ούτε ο χρόνος υπάρχει ούτε τα χρήματα. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, ευτύχημα που δεν πέρασε. Αλλά δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη φασαρία και όλο αυτόν τον εθελοντισμό ενώ υπάρχει νομικό πλαίσιο με τον 3982 του 11 που καθορίζει ακριβώς τις διαδικασίες πώς εντάσσεται πως βαφτίζεται ο χώρος για να υποδεχθεί τι εν λόγω επιχειρήσεις. Παράλληλο ο κ. Δερόπουλο εκτιμά πω το μόνο κόλλημα προκύπτει από το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο και κυρίω τον πρόεδρό του, ενώ η μόνη λύση είναι οι εκλογέ για την ανάδειξη νέου οργάνου που θα δρομολογήσει τι διαδικασίε. Νομίζω ότι ο Σύλλογο πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό του, να εκλέξει το καινούριο του ΔΣ, το οποίο θα νομιμοποιεί από εδώ και πέρα τι πράξει και τι αποφάσει και να ακολουθήσει τι διαδικασίε που προβλέπονται από την νομοθεσία. Και ο καθένα να πάρει το, το τμήμα που του ανήκει με οριστική παραχώρηση από το Δήμο. Δεδομένου και ότι ο Δήμο συμφωνεί στην αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων και στον χώρο, αλλά και σε, 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 σε χρόνο κατάλληλο για να υλοποιηθούν αυτέ εδώ οι επενδύσει. Για να πάρει και καταλήγοντα, κύριε Δρόπουλο, και επιτέλου μια, μια τελική μορφή το δέρα. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν καθοριστεί τα πάντα. Οι καθυστερήσει και οι παλινδρομίε δεν οφείλονται πουθενά άλλο, ούτε στι υπηρεσίε, ούτε στο Δήμο, ούτε σε πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εγώ εντοπίζω την ευθύνη των παλινδρομιών αυτών στον κύριο αυτό που φέρεται σαν εκπρόσωπο του δέρατο. Αυτή είναι η άποψή μου. Μια υπόθεση που παρά τον αρχικό ενθουσιασμό έχει πλέον κολλήσει και κανείς δεν ξέρει με τα σημερινά δεδομένα εάν μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη με δεδομένε της δισκαμψίας που, όπω τονίζει ο κ. Δορόπουλος, επιφέρει η διοίκηση του οργάνου των δικαιούχων.